Γεια σας και πάλι, Λάκης Γιαννιδάκης από την ηλεκτρονική εφημερίδα της Κορινθίας και της Πελοποννήσου, Φεντώνα.gr. Θα μου επιτρέψετε να μείνω σε δύο ερωτήσεις που αφορούν την περιφέρεια. Η πρώτη είναι ότι εκτός από τις εθνικές εκλογές που είπατε και τις ευρωεκλογές, έρχονται και οι περιφερειακές εκλογές και οι δημοτικές εκλογές. Ποια είναι η απόφαση, αν υπάρχει απόφαση του κόμματός σας, εάν θα στηρίξετε, θα συνεργαστείτε ή θα βγάλετε ή θα κατεβάσετε δικούς σας υποψήφιους σε αυτές τις εκλογές. Και δεύτερον, για να μου απαντήσετε μαζί, ο κύριος Στατούλης, ο πρώτος αιρετός περιφερειάρχης, βάζει συνεχώς το θέμα να πάρει αρμοδιότητες και εξουσίες η περιφέρεια, η αυτοδιοίκηση στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό της. Γιατί έτσι πιστεύει ότι θα έρθει καλύτερα η ανάκαμψη στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε εσείς? Εγώ διαβάζω πολύ τα ηλεκτρονικά μας. Θα είστε καλά. Και θα σας ρωτήσω τι σημαίνει μεγάλα εξαδρούς. Επειδή διαβάζω πίσω εδώ. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν για τις αυτοδιοικητικές εκλογές μία άποψη, την οποία έχουμε εκφράσει και στο συνέδριό μας και είναι στις συνολικές μας αρχές. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να σέρνεται πίσω από κόμματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, αξιόλογοι άνθρωποι, σε όλους τους πολιτικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα, που πρέπει να αποδεσμεύονται από την πολιτική ταυτότητα και το χρήσμα και να μπορούν να κυβερνήσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση την περιοχή τους καλύτερα από οποιοδήποτε κομματικό εγκάθετο. Θα αποφασίσουμε λοιπόν να στηρίξουμε τους καλύτερους, χωρίς πολιτικά κριτήρια, με κριτήρια καθαρά τοπικά και με πρώτα απ' όλα την άποψη της τοπικής κοινωνίας. Δεν θα επιβάλλουμε ανεξάρτητους εμείς Κορίνθου να ψηφίσουν τον ένα με τον άλλο Δήμα, τον ένα με τον άλλο Περιφερειάρχη. Θα εκφράσουμε την άποψή μας και ζητήσουμε τους καλύτερους. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όσοι από τους υποψηφίους στις επόμενες εκλογές ευρωεκλογικές αποφασίσουν να χωρέσουν τη βαριά ταμπέλα ενός κόμματος, τα κόμματα όπως λέτε πλέον δεν έχουν τα ποσοστά που είχαν στο παρελθόν να επιβάλλουν με τέτοιες διαφορές, θα οδηγηθούν στην καταστροφή την πολιτική στο αποτέλεσμα του κόμματος. Βεβαίως και θα είμαστε παρόν της ώρας. Θα έχουμε υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους. Εκεί που θα υπάρχουν συνενέσεις τοπικές κοινωνίες και υποψηφίους δημάρχους ή υποψηφίους περιφερειάρχες, τους οποίους θα τους στηρίξουμε, όπως θα στηρίξουμε και άλλους που δεν είναι στο δικό μας πολιτικό χώρο. Βεβαίως, το θέμα της πολιτικής ευρύτερα του μνημονίου ή όχι θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίξουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες έναν δήμαρχο, ο οποίος φιλοξενεί τον κύριο Φούχτελ, αναγνωρίζοντας το ρόλο του ως επικυρίαρχο στην ελληνική κοινωνία κατά παράβαση του συντάγματος και της εθνικής αξιοπρέπειας και συστώνοντας το business για τα σκουπίδια της πόλης του. Το λέω αυτό, διότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Με λύπη θα σας πω ότι σε Δήμο της Μακεδονίας προχθές έμαθα ότι ο κύριος Φούχτελ με τους επαγγελματίες της διαχείρισης σκουπιδιών της Γερμανίας που η Τρόικα επιβάλλει στην Ελλάδα έκανε πάρτι στο σπίτι του καλώντας 15 δημάρχους για αυτό το σκοπό. Αν είναι αλήθεια, δεν το ξέρω γιατί δεν το όνομά του. Αυτά όμως που συμβαίνουν είναι ότι ουσιαστικά έχουν βάλει τους δημάρχους κάτω από μια έμεση χρηματοδότηση με ποντίκια που εγκρίνει κατευθείαν ο κ. Φούχτελ αγνώντας το ελληνικό δημόσιο, προκειμένου να ελεγχθούν και οι δημοτικές εκλογές. Σε αυτούς θα είμαστε απόλυτα δίπλα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της εθνικής αυτοδιοίκησης. Το θέμα δεν είναι θέμα αρμοδιότητα. Διότι αυτή τη στιγμή που τα σβούσει με τον Καλλικράτη που είναι ο βραχίωνας του μνημονίου, ο διοικητικός βραχίωνας του μνημονίου, δίνοντας αρμοδιότητες τοπική αυτοδιοίκηση, έχουν αφαιρέσει τα ποντίκια. Τι θα κάνει κανείς αρμοδιότητες να έχει λεφτά? Αρμοδιότητες χωρίς εισπράξεις, χωρίς χρήματα, δεν υπάρχουν. Έχουμε φαινόμενα για τα χυτά, για τους βιολογικούς καθαρισμούς, σε περιοχές όλης της Ελλάδος, όπου πλέον οι Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές τους υποχρεώσεις. Έχουμε Δήμους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλοι και πλούσιοι και δεν έχουν να πληρώσουν τους μισθούς των υπαλλήλων τους. Άρα, οποιαδήποτε λύση για να δούμε την τοπική αυτοδιοίκηση με αρμοδιότητα θα πρέπει να συνδέεται με τους χώρους εκείνους που μπορούν να λειτουργήσουν. Και βασικά με το ΕΣΠΑ. Ενώ το ΕΣΠΑ προγραμματίζεται να δοθεί σε εκείνους οι οποίοι έχουν ουσιαστικά συνάψει τα επιχειρηματικά συμφέροντα με την Τρόικα, πρόγραμμα ΙΜΣ παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε να δοθούν ποντίκια του ΕΣΠΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για πραγματικά έργα. Γιατί έχουμε δει και αρκετά μαϊμού έργα και αρκετές μαϊμού μελέτες επί πάρα πολλά χρόνια ακόμα και εδώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε.